έχουμε εδώ! Ω oh, ναι! Ωραία λοιπόν παιδιά και μετά από αυτό το cringe χώρο ας πούμε έχουμε επιτέλους το Q&A μας. Ωραία λοιπόν είχαμε αρκετές ερωτήσεις αυτή τη φορά. Δεν περίμενα να έχω τόσες ερωτήσεις, αλήθεια σας λέω. Είχαμε γύρω στις 250 ερωτήσεις κάπου εκεί. Και διάλεξα γύρω στις 40 ερωτήσεις από αυτές. Οπότε, πάμε να δούμε τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν, να σας πω τις βασικές ερωτήσεις που κάνατε πολύ και δεν τις έχω στο βίντεο γιατί τις κάνατε αρκετοί. Απλώς τις απαντάω εδώ γενικά. Ωραία, ονομάζομαι Γιώργος καταρχήν, είμαι 18 χρονών και είμαι από Σέρες. Αυτά τα τρία τα ρωτήσατε αρκετά άτομα, θέλετε να τα μάθετε, ορίστε λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε πρώτη ερώτηση από τον Peter Krauts. Μήπως είσαι ο ε, Σε περιπέζω, ρε Crouch. Λοιπόν, αν είχε FIFA κάρτα θα ήταν bronze, silver, gold. Επίσης, τι stats θα είχες, shooting, pace, passing, physical, defending, triple. Επίσης, τι αστέρια θα είχες, ναι, 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 και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αν είχα κάρτα, τι θα ήτανε, θα με κάνω καλό παίκτη. Θέλω να με κάνω καλό. Λοιπόν, θα ήταν μια gold κάρτα, η οποία θα είχε overall, άντι θα πω 84, να μην με κάνω και τόσο καλό. Έπαιζα μπάλα μικρό. Αλλά εντάξει, δεν ήμουν και καμία πικτάρα. Ωραία. Θα ήμουν gold. 84 rating. Και λοιπόν, κάτσε να δούμε τι στάση θα είχαμε. Shooting. Ήταν από τα λίγα καλά μου. Θα βάλω ένα 86. Ε, μην με κράζετε στα σχόλια γι' αυτό. Τρολάρω προφανώ. Ωραία. Pace. Θα βάλω ένα 82. Κάπου εκεί. Λοιπόν, έχουμε passing. Θα βάλω ένα 70. Εδώ στο passing. Physical. Χαμηλό physical. Θα βάλω ένα 65. Κάπου εκεί. Defending. 20. Το πολύ. Και dribbling. Ένα 80. Κάπου εκεί. Ωραία. Τι αστέρια θα είχα στο weak foot και skill moves. Skill moves θα είχα τρία αστέρια θα έλεγα. Και weak foot θα έλεγα ένα. Άντε, δύο το πολύ. Πραγματικά το δεξί μου πόδι, βαρά μου το αριστερό. Το αριστερό μου πόδι είναι το καλό. Το δεξί μου πόδι είναι ό,τι πιο άθλιο έχετε δει σε ποδοσφαιριστή. Αλήθεια σα λέω. Και συνέχισε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να σε καλά. Πάμε, επόμενη ερώτηση να δούμε τι έχουμε. Είναι από το Δημήτρη Χατζιπατάτα. Ωραίο όνομα, φίλε μου. Και λέει: Συγχαρητήρια για την πολύ καλή σου δουλειά με το κανάλι. Ευχαριστώ, φίλε μου. Να σε καλά. Οι ερωτήσει μου είναι: Πώ βγήκε το όνομά σου, Γιατί ξεκίνησε το YouTube και αν θα κάνω ποτέ giveaway. Πώ βγήκε το όνομά μου. Ε, όσοι ξέρετε από League of Legends, από LoL ουσιαστικά, ε, έχει ένα πρωτάθλημα το LoL ε, που παίζουν επαγγελματίε παίκτε όπου λέγεται LCS αυτό το πρωτάθλημα. Και σε αυτό το πρωτάθλημα ήταν ένα επαγγελματίας παίκτη, ο οποίο ήταν και mid lane που λέγονταν Coutard και απλώ κόπιαρα εκεί το όνομά του. Ξέρετε τώρα, έτσι. Και το έκανα Pictard. <laughs> Ξενερώσατε, δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί ξεκίνησε το YouTube. Το YouTube το ξεκίνησα γιατί μ' άρεσε αυτή. Ε, μ' αυτό ο σκοπό που είχε ω YouTuber να παίζει games και να σε βλέπει ο κόσμο το τι κάνεις το πόσο αστεία πράγματα κάνεις ε, πως σε βλέπει ο κόσμος και σε θαυμάζει με αυτό γενικά είχε μια ανατροπία η οποία μ' άρεσε εμένα σαν viewer που το βλέπα και ήθελα πάρα πολύ να το ξεκινήσω έβλεπα διάφορους youtubers που έκαναν βίντεο έπαιζαν games πολλά και ειδικά είδα... το FIFA μ' άρεσε αρκετά σε παιχνίδι και πιστεύω ξέρω να παίζω ένα μέτριο προς το καλό FIFA Οπότε, γιατί να μην το δείξω στον κόσμο, ξέρω εγώ αυτό. Μ' άρεσε αυτή η ιδέα και το έκανα λοιπόν. Και αν θα κάνω ποτέ giveaway. Ε, giveaway θα δείξει αν θα κάνω, δεν ξέρω ακόμα, στο μέλλον ίσως μπορεί να έχουμε. Έχουμε επόμενη ερώτηση από τον Executor YOLO. Έχεις γκόμενα, αν είχες, πόσες γκόμενες είχες, συνέχισε την καλή δουλειά. Αν έχω γκόμενα, ε. Hmm. <laughs> Λες να έχω Λοιπόν Ζιτσόπιτας Αφροξιδά Αφροξιλάνθης Αν διαβάζω λάθος τα όνοματά σας Sorry δεν ξέρω μερικά όνοματα που διαβάζονται ε, Κάνεις κανένα άθλημα Να έχεις την καλή δουλειά Ευχαριστώ φίλε μου ε, Έκανα άθλημα παλιά Πήγαινα ποδόσφαιρο Αυτό μόνο Δεν κάνω κάτι το ιδιαίτερο πλέον Αν πάω κανένα γυμναστήριο που και που Έτσι Πλεξάρουμε. <laughs> Όχι, ρε. Πάμε, επόμενη ερώτηση, η οποία είναι από τον Κόσμι. Ο Σόμπερ εδώ μα ρωτάει πόσο περιπέχτη είσαι από το 1 έω το 100. Κόσμι, φίλε μου, θα έλεγα 100% φίλε μου. Προφανώ είμαι από του μεγαλύτερου περιπέκτε εδώ πέρα. <laughs> σε περιπέζω ρε κόσμι, σε περιπέζω Έχουμε επόμενη ερώτηση από τον καραγκιόζι ε, του YouTube Τον Τινάρα Ο οποίος πείτε τι μαλακίες λέει Γαμάς ρε μαλάκα λέει Γαμάς Ποιος ο Δινάρας ρε φίλε Ο Δινάρας Δινάρα Έλα μου το πεις από κοντά αυτό ρε Άντε έλα. Πάμε επόμενη ερώτηση η οποία είναι από τον Gre.pol Ποιο είναι ο στόχος σου φέτος για πιο υψηλή κατηγορία στο Weekend League By the way, μπράβο για του 1100 subs Ευχαριστώ πολύ φίλε μου ε, ο στόχος μου φέτος για μια κατηγορία στο Wigan League είναι να πάω ένα Elite. Ένα Elite 3 δεν θα με χάλαγε καθόλου να πάω μια φορά. Είναι από τους στόχους που έχουμε στο κανάλι. Πάμε, επόμενη ερώτηση από τον Mr. Όχι, από τον Mac Potato 722. Ποιος είναι, ποιο είναι πιο νουμπάς εσύ ή ο Τζέο. Ερώτηση είναι αυτό φίλε μου. Ερώτηση είναι αυτό. Προφανώς και είναι ο Τζέο πιο νουμπάς. Προφανώς. Δεν είναι ερώτηση αυτό. Και κατά σύμπτωση, επόμενη ερώτηση έχουμε από τον ίδιο τον Τζέο. Πίκταρτ με περιπέζει, λέει ο Τζέο Χάντερ. Ο κύριο Τζέο Χάντερ λέει: Α τον περιπέζω. Προφανώ και σε περιπέζω, ρε Τζέο. Σε περιπέζω, ρε Τζέο. Προφανώ. Έχουμε επόμενη ερώτηση. Βασικά δεν είναι ακριβώ ερώτηση. Έχουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Χάρη. Μα λέει εδώ: Μπράβο, Γορίνα. Πάντα νοδική πορεία να έχει και όρεξη για βίντεο. Η καλή δουλειά και διάθεση πάντα ανταμείβονται. Ε, ευχαριστώ πολύ φίλε μου Χάρη για τα καλά σου λόγια. Ε, ξέρεις και από κοντά ότι το εκτιμώ πολύ αυτό φίλε μου. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση είναι από τον Άριστος Channel. Ο οποίο μας λέει ποιος, ποιο ήταν το πρώτο σου FIFA και ποιο το καλύτερό σου. Το πρώτο μου FIFA που είχα παίξει ε, πρέπει να ήταν το FIFA 8 νομίζω. Ναι, FIFA 8 ήταν. Το είχα για το PlayStation 3. Αλλά είχα το PlayStation 3 εγώ που παίζει τα παιχνίδια για το 2 Αλλά το, οπότε το CD ήταν για PlayStation 2 Ουσιαστικά ήταν FIFA 8 στο PlayStation 2 Παρόλο που το παίζει το 3 Και ποιο είναι το καλύτερό σου Λοιπόν το καλύτερο FIFA που έχω παίξει Γιατί από πέρσι το βλέπω ουσιαστικά έτσι πιο try hard τη φάση και αυτά Είναι το FIFA 18 πιστεύω ήταν στην αρχή ειδικά ήταν πολύ καλό το FIFA με την άμυνα που είχε βάλει η EA. Αλλά εντάξει μετά το σκάτωσαν λίγο. Αλλά πάλι παραμένει πολύ καλύτερο από ό,τι είναι το 19 φέτος. Το 19 φέτος είναι τραγικό αλήθεια. Επόμενη ερώτηση είναι από τον Red Hood. Ο οποίο έχει μια καλή ερωτησούλα εδώ. Μας λέει ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία και η αγαπημένη σου σειρά. Λοιπόν αγαπημένη μου ταινία θα λέγω ότι είναι το Avengers το Infinity War φίλε μου. Ήταν πολύ καλή ταινιούλα, όντω. Και η αγαπημένη σου σειρά. Αγαπημένη μου σειρά, φιλέ, σου συνιστώ να πας να τη δει. Έχει και τον Deadpool από ό,τι βλέπω εδώ. Α, όχι, έχει το Red Hood, ρε. Τι λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Είσαι DC, ε. Δεν πειράζει. Πρέπει να τη δει αυτή τη σειρά, είναι απίστευτη. Είναι το Punisher. Αλήθεια, φίλε μου, πρέπει να δει Punisher. Σε λίγο καιρό βγαίνει και η δεύτερη σεζόν. Τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, παίζει να έχει βγει. Όχι, δεν παίζει να έχει βγει. 18 του μηνό βγαίνει. Ωραία. Να ξέρει, φίλε μου, το Πάντσερ είναι η καλύτερη σειρά. Πρέπει να τη δει. Αλήθεια σου λέω. Θα τρελαθεί. Πάμε, επόμενη ερώτηση, η οποία είναι και πολύ ωραία ερώτηση. Σουβλάκι ή καλαμάκι. By the way, σουβλάκι και καλά Χριστούγεννα. Ναι, είναι λίγο πιο πριν η ερωτήσει, Άργησα να το κάνω το QA, όντω. Τώρα γι' αυτό, αλλά δεν είχα και πολύ χρόνο, φίλοι μου. Ωραία. Καλά Χριστούγεννα και σε ένα φίλε μου. Μα κάνε τα πέρασε καλά. Ε, Προφανώ και θα το πω σουβλάκι. Εσείς που το λέτε καλαμάκι, είστε πολύ περίεργοι. Μην αρχίσετε τώρα στα σχόλια από κάτω να λέτε σουβλάκι, καλαμάκι και τέτοια. Ωραία, εγώ το λέω σουβλάκι. Όπως θέλετε πείτε το, εμένα μου φαίνεται περίεργο να το λέτε καλαμάκι. Ωραία. Πάμε επόμενη ερώτηση. Πόσες έχεις γά προμόμια λέει ενώ βεργαλίσει. Ρε περιπέκτη Γιώργο Πραβίτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά. Από τον Νίκ 16 έχουμε ερώτηση ποιο είναι ο αγαπημένο σου παίκτη στην αλήθεια. Λοιπόν, αγαπημένο μου παίκτη είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Ε, από τότε που άρχισα να βλέπω μπάλα ε, μου είχε αρέσει πολύ αυτά που έχει κάνει στο ποδόσφαιρο που έχει προσφέρει στον κόσμο του ποδοσφαίρου είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής για μένα ε, και σε λίγα χρόνια θα σταματήσει οπότε δεν δε χρειάζεται να αυτή η αντιπαλότητα που υπάρχει σε Μέση και Ρονάλντο πιστεύω είναι πολύ ηλίθιο ε, δεν χρειάζεται το να τους κρίνουμε τους παίκτε. σε λίγα χρόνια θα σταματήσουν πρέπει να βλέπουμε αυτά τα θαύματα που κάνουμε στο γήπεδο πάμε επόμενη ερώτηση η οποία είναι από τον I am the YouTuber είσαι YouTuber <laughs> Ξες λοιπόν από όλα τα FIFA ποιο είναι το, καλο... το... Ε, ποιο είναι το καλύτερο σου πουλ ωραία, δεν θα το πω με σιγουριά, αλλά μου φαίνεται ότι το καλύτερο pool που έχω ανοίξει σε pack ήταν από το FIFA 18, στα upgrade που είχε. Ε, μου είχε τύχει Team of the Season Lukaku. Την αγάπη αυτή την κάρτα ήταν πραγματικά απίστευτη. Επόμενη ερώτηση από τον Τωμά το Ριζοθανάση. Έχει κοπέλα, by the way, είσαι τέλειος, συνέχιστε καλή δουλειά. Φίλε μου. Δεν θα λέμε τα ίδια. Δεν θα τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε κι άλλη ερώτηση από τον Γρηγόρη Παντζιάρ. Πιστεύει ότι θα φτάσει στα 1000 subs. Αλήθεια τώρα. Έκανε αυτή την ερώτηση, Ρε Γρηγόρη. Ρε Γρηγόρη, είσαι σοβαρό. Είσαι σοβαρό, φίλε μου. Λοιπόν, έχουμε επόμενη ερώτηση, η οποία είναι από τον Ντόβι. Η οποία είναι μια ωραία ερώτηση, θα έλεγα. Τελικά το κουτί τη αλήθεια ήταν όντως τη αλήθεια. Ιδού η αβόρεια. Ντόβι, μας έβαλε να φιλοσοφήσουμε εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν του ψέματο. Ξέ! Σε περιπέζω, ρε Ντόβι, σε περιπέζω κι εσένα. Λοιπόν, έχουμε επόμενη ερώτηση, η οποία είναι από τον Ηλία Ζήση. Ο οποίο μα ρωτάει, Έχεις. Θεό, μάρνη, Δήμο και Λάμπρο. Έναν πρέπει να σκοτώσει, έναν να ένα να γαμίσεις και ένα να κάνεις βίντεο μαζί του. Πάμε πρώτα να σκοτώσουμε. Θα βάλουμε το Μάντλι Έτσι επειδή πρέπει να το σκοτώσουμε. Μάντλι να βλέπεις το βίντεο αυτό. Σε αγαπάω. Και σε στηρίζω φίλε μου. Λοιπόν. Ποιον θα ήθελα να παντρευτώ τώρα. Λοιπόν θα παντρευόμουν το Τζέο. Για τι. Για να βλέπουμε σειρές στο Netflix μαζί ρε. Έτσι. Πάμε να τελειώσουμε όλες τις σειρές Ρετζέο Πάμε Άιντε Λίγο Netflix δεν κάνει κακό Λοιπόν επόμενο Ποιον θα γαμούσω τώρα Είμαι ανάμεσα σε Δήμο και Λάμπρο ε. Ωραία Λοιπόν θα διάλεγα το Λάμπρο Λάμπρο <laughs> Και με ποιον θα έκανα βίντεο μαζί του ε, Είναι ο Δήμος Γιατί Δήμο Πρέπει να κάνεις και ένα βίντεο επιτέλους Έλα ρε Δήμο. Θα έκανα βίντεο με το Δήμο για να βγάλουμε ένα βίντεο μαζί ρε παιδιά. Να δείτε λίγο τον Δήμο δράση. Ωραία, επόμενη ερώτηση είναι από τον Γιώργος NT11 και μας ρωτάει Ποια είναι η καλύτερη κάρτα που έχει χρησιμοποιήσει σε όλα τα FIFA. Καλύτερη κάρτα ε. Ε, όπως είπα και πριν, το πουλ που έτυχα προφανώς θα είναι, ήταν ο Λουκάκου. Από όσο θυμάμαι, δεν, μπο... δεν πολύ θυμάμαι τι έχω τύχει στο FIFA 18, τι παίκτε είχα. Ε, σίγουρα θα γίνει ένα club tour, να περιμένετε. Θα έχουμε καλά πραγματάκια. Ωραία, στο FIFA 18 ήταν ο Λουκάκου θα πω. Στο FIFA 19 που παίζω τώρα είναι ο Ρόις. Η κάρτα του αιώνα ο Ρόις. Επόμενη ερώτηση είναι από τον Somebody Numbody. Ο οποίος μας ρωτάει, είσαι συγγενής με, με Μάνταλο. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με την ερώτηση. Αλήθεια τώρα. Γιατί με ρωτάτε όλοι αν είμαι συγγενής με το ρε παιδιά. Μοιάζω τώρα εγώ, εγώ εδώ, ο Πίκταρτ. Μοιάζει αυτό το πράγμα με το Μάνταλο. Καταρχήν παίζω πολύ καλύτερη μπάλα από το Μάνταλο. Καπα. Επόμενη ερώτηση έχουμε από τον Σέρτζιο Αεκάρα 21. Ο οποίος μας λέει, το γνώμη σου για το φετινό FIFA. By the way, συνέχισε την καλή δουλειά γνώμη μου για το φετινό FIFA. Θε όντω γνώμη μου για αυτό το παιχνίδι. Απέσιο. Με μία λέξη. Και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, φίλε μου Σέργιο. Επόμενη ερώτηση έχουμε από τον Player Greece, ο οποίο μα λέει: Συγχαρητήρια, οι ερωτήσει μου. Πώ πιστεύει ότι άλλαξε το YouTube τον ελεύθερο σου χρόνο. Και δύο, πώ φαντάζεσαι το κανάλι σου σε 4-5 χρόνια. Πολύ καλή ερώτηση, φίλε μου, Player της Ελλάδας. <χαι> λοιπόν, πώς πιστεύω ότι άλλαξε το YouTube τον ελεύθερό μου χρόνο. Ε? Η αλήθεια είναι ότι μου τον έχει αλλάξει αρκετά τον ελεύθερο χρόνο, αλλά δεν είναι αρνητικό αυτό. Δηλαδή κάνω κάτι που το αγαπάω, οπότε δεν μου το χαλάει αρνητικά τον ελεύθερό μου χρόνο. Μου παίρνει ελεύθερο χρόνο, αλλά θα κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει ουσιαστικά. Δεν το βλέπω σαν αγκαρία το YouTube. Και δύο, πώς φαντάζεσαι το κανάλι σου σε 4-5 χρόνια. Το κανάλι μου σε 4-5 χρόνια πιστεύω ότι άμα συνεχίσω με αυτή την πορεία και εξελιχθώ λίγο παραπάνω, όντω πιστεύω ότι θα πάει αρκετά ψηλά. Ένα εκατό χιλιάρι πιστεύω θα το έχουμε σε 4-5 χρόνια, χωρί παρεξηγήσει, παιδιά. Έτσι είναι η γνώμη μου, αυτό πιστεύω. Λοιπόν, μα ρωτάει ο Βασίλη Ντελίβ πώ σου φαίνεται το φετινό FIFA. Γιατί το ρωτάτε όλα αυτά ρε παιδιά. Δεν τα βλέπετε τα χάλια του, του παιχνιδιού. Δεν τα βλέπετε. Λοιπόν. Έχουμε επόμενη ερώτηση από τον Dev Quantum. Ο οποίος μας λέει. Πόσα controller, controller έχει σπάσει επειδή το game είναι gtp. Φίλε μου. Με νιώθεις πραγματικά λογικά. <laughs> έχω σπάσει. Από όσο θυμάμαι. Πρέπει να έχω σπάσει. Από τα παλιά τα FIFA. PlayStation 3 πρέπει να έχω σπάσει τρία τηλεχειριστήρια και από πέρσι που άρχισα να παίζω στο PC έχω σπάσει άλλο ένα δηλαδή σύνολο 4 με 3, 3 με 4 τηλεχειριστήρια πρέπει να έχω σπάσει Ωραία, έχουμε επόμενη ερώτηση από τον Κυριάκο Σακαρδάνο. Άμα σκοτώσει το κλόνο σου, είναι αυτοκτονία ή δολοφονία και συνέχεις καλή δουλειά Άμα σκοτώσει το κλόνο σου, πλάκα πλάκα Τι ζηνάνε ρε φίλε Δολοφονία είναι ρε φίλε, δεν είναι αυτοκτονία. Ξέρεις. Γιατί αυτοκτονία είναι μόνο να σκοτώσει τον εαυτό σου. Οπότε, είναι δολοφονία φίλε μου. Σου έλυσα την απορία. Επόμενη ερώτηση έχουμε από τον X Cells, η οποία είναι μια ρητορική ερώτηση θα έλεγα. Ο Μάντνεϊ θα πάει Elite φέτο. Φίλε μου, δεν το θεωρώ ερώτηση αυτό, αλήθεια τώρα. Προφανώς και ο Μάντνεϊ δεν πρόκειται να πάει Elite φέτο. Δεν πρόκειται. Τι το ψάχνει. Μάτρι. αλήθεια σου λέω, δεν θα πας σε <laughs> Σε περιπέζω ρε Martin. σε περιπέζω ρε. Λοιπόν, έχουμε επόμενη ερώτηση από τον Καμισάμα. Συνέχισε, ρε έτσι τρελέ μου. Ερώτηση, σαν άνιμε φαν και εγώ βλέπω την αφήσα πίσω και λογικά εσύ βλέπεις άνιμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άνιμε και γιατί. Αυτήν εδώ την αφήσα λες λογικά ε, αυτήν. Αυτή η αφίσα λοιπόν, φίλε μου, είναι fairy tale, λογικά το ξέρει. Και αν έβλεπα κάποτε. Δεν είμαι τόσο fan πλέον. Μ' άρεζαν όμω, έχω δει αρκετά άνιμε. Το αγαπημένο μου άνιμε θα έλεγα ότι είναι το Blitz. Είναι πολύ ωραίο άνιμε. Αν δεν το έχει δει, σου συνιστώ να πα να το δει, φίλε μου, θα σ' αρέσει πολύ. Αλλά λογικά για να ξέρει από άνιμε θα το έχει δει. Επίση, ωραία, θα σου πω top 3 για να σε βγάλω και από την αγωνία. Τι λέω ρε <φίλε> Λοιπόν, άλλα καλά άνιμε που μ' άρεσαν ήταν το Hunter x Hunter, πολύ ωραίο. Ε, ένα ωραίο άνιμε με πολύ ωραία πλοκή και αυτό πρέπει να το δείτε όσοι βλέπετε άνιμε. Και επόμενο άνιμε, το, μέσα στα τρία top τώρα λέω, σε πολλούς δεν άρεσε αυτό το άνιμε, Μην με κράξετε γι' αυτό. Ήταν το Tokyo Ghoul, το οποίο έχω δει τις δύο πρώτε σεζόν, τη τρίτη σεζόν δεν την έχω δει καθόλου, δεν ξέρω τι γίνεται θα τη δω λογικά κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Ξανά έχουμε μια περίεργη εδώ. 30 μέτρα. Ε, την τελευταία ερώτηση του βίντεο, η οποία είναι από τον κύριο Γιάννη Παντελίδη, ο οποίο μα ρωτάει. Φίλε, γυμνάζεσαι. Πριν λίγο, όπω είδε, φίλε μου, φλέξαρα εδώ. Ωραία λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το Q&A λοιπόν Επιτέλους το κάναμε το βίντεο ε, Μετά από πολύ καιρό, sorry που άργησα Αλλά σας είπα δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο να το κάνω αυτό Θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία το Q&A ε, Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο Αν σας άρεσε κάντε ένα like από κάτω Subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο Και ε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το Instagram μου Κάντε με ένα follow ε, ανεβάζω αρκετά πράγματα εκεί πέρα. Και τη σελίδα μου στο Facebook θα είναι κάτω στην περιγραφή. Πάντε Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια, μάγες